Αφρά τα μπουρέκια, μια ωραία γέμιση. Αυτά τα μπουρέκια έχουν κοινά υλικά, όμως έναν τρόπο που θα τα φτιάξουμε έτσι ώστε να είναι αφράτα, τραγανά, να τα έχουν όλα. Λοιπόν, αυτή η ζύμη, παιδιά, είναι ξεχωριστή. Και είναι ξεχωριστή γιατί έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να κάνουμε αυτά τα υπέροχα αφράτα μπουρέκια. Ξεκινάμε πρώτα με αλεύρι για κάθε χρήση. Οι κλασικές αναλογίες. Μισό κιλό αλεύρι για κάθε χρήση. 300 ml νερό. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Και λίγο αλάτι. Και ξεκινάμε το ζύμωμα. Ουσιαστικά ζυμώνουμε τα υλικά μέχρι να έχουμε μια ζύμη που ξεκολλάει από τα χέρια εύκολα και απλά. Τώρα, αυτή τη ζύμη θα τη χωρίσω σε 6 μπάλες για να προχωρήσω τώρα στην παρασκευή του μπουρεκιού, γιατί εδώ αρχίζουν τώρα τα ιδιαίτερα. Είναι μια καταπληκτική ζύμη, παιδιά. Απίθανη, βελούδινη, ωραία. Και παίρνουμε κομμάτια από τη ζύμη και πλάθουμε μικρές μπάλες. Όπως βλέπετε τώρα εδώ, η ζύμη κολλάει ελαφρώς στα γάντια γιατί έχει αρκετή υγρασία. Αυτό θα την κάνει εξαιρετικά αφράτη. Όχι όμως μόνο αυτό, αλλά και το βούτυρο που θα προσθέσω. Πάμε λοιπόν τώρα, δεύτερη φάση. Πασπαλίζω με λίγο αλεύρι τις μπάλες της ζύμης. Και πάμε στην επόμενη φάση. Πιάνουμε λοιπόν την μπάλα της ζύμης και ανοίγουμε ένα φύλλο με διάμετρο περίπου 20 εκατοστά. 20-25 μεγαλούτσικο. Και φυσικά όπως το ανοίγουμε με τον πλάστη, βάζουμε και λίγο αλεύρι κάθε φορά για να ανοίξει με ευκολία. Και μετά βάζω λίγο βούτυρο. Εδώ έχω αφήσει βούτυρο αγελαδινό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος να μαλακώσει, έτσι ώστε να μπορέσω να το αλείψω με το κουτάλι επάνω στην επιφάνεια. Θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε μια σπιτική σφολιάδα, γιατί αυτό θα σας θυμίσει στο τέλος σαν αποτέλεσμα. Και τι κάνω τώρα? Πιάνω και διπλώνω το φύλλο προς τα μέσα. Βάζω πάλι λίγο αλεύρι. Και το ανοίγω πάλι εδώ σε ένα ωραίο στενόμακρο τώρα φύλλο. Κάνουμε λοιπόν ένα ορθογώνιο φύλλο, πάλι με τη μεγάλη πλευρά γύρω στα 20 εκατοστά. Και πάλι αλείφουμε λίγο βούτυρο. Έτσι λοιπόν έχουμε μία βουτυράτη ζύμη, την οποία διπλώνουμε αρκετές φορές. Το βούτυρο εγκλωβίζεται ανάμεσα στις τρώσεις της ζύμης. Όταν ψήνεται λοιπόν την κάνει εξαιρετικά τραγανή και τη χωρίζει σε πολύ λεπτά φύλλα. Και τώρα, τη λίγο ρολό κατά μήκος της μεγαλύτερης πλευράς και μετά ρολό έτσι. Το βλέπετε? Απλή διαδικασία. Αυτό είναι λοιπόν. Τώρα το αφήνουμε να ξεκουραστεί, να αναπτυχθεί η γλουτένη. Στο μεταξύ, το βούτυρο έχει εγκλωβιστεί ανάμεσα στις τρώσεις της ζύμης και έτσι, όταν θα το ανοίξουμε στο τελικό φύλλο, θα σχηματίσουμε δύο μπουρέκια που θα είναι σούπερ αφράτα. Πάμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε ακόμη ένα, να το δείτε έτσι αναλυτικά για να καταλάβετε τι κάνω και μετά θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Και με τον ίδιο τρόπο πλάθουμε και τα υπόλοιπα φύλλα και πάμε στην επόμενη φάση. Στο μεταξύ, όσο μένει η ζύμη, γίνεται σούπερ βελούδινη. Αυτό θα διαπιστώσετε κι εσείς. Αυτό το ρολάκι τώρα θα το κόψω σε δύο μέρη για να κάνω δύο φύλλα. Απλά και πολύ εύκολα. Λοιπόν,
Έρχομαι και το κόβω έτσι, οριζόντια. Και θέλω να δείτε το εξής. Έτσι όπως το έχω διπλώσει, κοιτάξτε πόσες στρώσεις ζύμης έχουν σχηματιστεί. Αυτές οι στρώσεις θα μου κάνουν ένα σούπερ αφράτο φύλλο. Πάμε λοιπόν. Ξανά με τον ίδιο τρόπο, το δουλεύουμε. Κάνουμε μία μικρή μπάλα. Το ίδιο και εδώ. Και πάλι με λίγο αλεύρι ανοίγουμε αυτές τις δύο μπάλες σε δύο φύλλα. Και αυτή είναι η ζύμη για το μπουρέκι. Πάμε να κάνουμε ακόμη ένα φύλλο. Και έτσι στο τέλος έχουμε 12 φύλλα ζύμης για 12 μπουρέκια. Εγώ στο μεταξύ έχω ετοιμάσει τα φύλλα ζύμης, οπότε πάμε στην επόμενη φάση που είναι η γέμιση. Πάμε τώρα στη γέμιση, γιατί σας λέω τόση ώρα κάνουμε αφράτα μπουρέκια, αλλά δεν σας έχω πει με τι θα τα γεμίσουμε. Θα τα γεμίσουμε λοιπόν με μια πολύ ωραία βραστή γαλοπούλα με ιδιαίτερη γεύση και έμενταλ. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, πολύ απαλός, γιατί και το έμενταλ είναι ωραίο γλυκό τυρί που λιώνει υπέροχα και η βραστή γαλοπούλα έχει πολύ ωραία ήπια γεύση. Και αυτά τα δύο ταιριάζουν πάρα πολύ. Ονειρεμένα μπουρέκια, παιδιά, απαλά για μικρούς και για μεγάλους. Και είναι ιδανικό σνακ για τα παιδιά και το σχολείο, έτσι. Δείτε το κι αυτό, σαν μία περίπτωση. Τώρα, για να μην σας βάλω δύσκολα, θα δείτε πόσο εύκολα μπορώ να σχηματίσω αυτά τα μπουρέκια. Φύλλο ζύμης. Παίρνω μία φέτα βραστής γαλοπούλας, μία φέτα έμενταλ. Τα βάζω εδώ, διπλώνω στη μέση, μισοφέγγαρο. Και έτσι λιώνει το έμενταλ και κλείνει μέσα τη βραστή γαλοπούλα. Και μετά, εδώ με το χέρι μου, κεντάω την άκρη της ζύμης για να κλείσει. Γυρίζω το μπουρέκι από την άλλη πλευρά, που έχω καθαρή επιφάνεια, και με ένα κοφτερό μαχαίρι χαράζω την επιφάνεια της ζύμης. Σε παράλληλες γραμμές, σε όποια φορά θέλω. Αυτό είναι ένα έτοιμο μπουρέκι. Βραστή γαλοπούλα, έμενταλ, στο κέντρο της ζύμης, διπλώνω μισοφέγγαρο και ξανά κεντάω τις άκρες της ζύμης. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Χαράζω την επιφάνεια. Έτοιμα για ψήσιμο. Έχω αλείψει την επιφάνεια με αυγό, μάλλον με κρόκο χτυπημένο με λίγο νερό, για να πάρει μια ωραία γυαλάδα και πάμε να τα ψήσουμε τώρα. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Ψήνουμε τα μπουρέκια για περίπου 25 με 30 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν έτσι μια ωραία χρυσόξανθη επιφάνεια. Θα σας πω το μυστικό γενικότερα στις ζύμες. Οι ζύμες θέλουν αναμονές. Επομένως, ετοιμάζουμε τη ζύμη, την αφήνουμε ξεκουραστεί, μετά κάνουμε τα φύλλα, τα αφήνουμε να ξεκουραστούν, ετοιμάζουμε τα μπουρέκια, τα αφήνουμε για λίγο στη θερμοκρασία δωματίου και μετά τα ψήνουμε. Και έτσι η ζύμη σταδιακά φουσκώνει και γίνεται ωραία αφράτη. Αυτά τα μπουρέκια είναι ονειρεμένα. Είναι απολαυστικά και ζεστά και χλιαρά και κρυά. Πραγματικά είναι ένα σνακ για όλες τις ώρες της ημέρας, για το γραφείο. Σκεφτείτε και τα παιδιά σας. Σας δίνω πολλές λύσεις να τα φτιάξετε. Για 12 αφράτα μπουρέκια θα χρειαστείτε. Για τη ζύμη, 500 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 300 ml νερό, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, ανθό αλατιού σε νυφάδας, 200 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, 1 αυγό και για τη γέμιση 300 γραμμάρια βραστή γαλοπούλα και 300 γραμμάρια έμενταλ σε φέτες.